Συνάδελφε Νίκο Αγγελίδη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Το έθισμα λοιπόν που δίνω σε εκπροσώπους όλων των κομμάτων, υποψήφιους ευρωβουλευτές, είναι αν και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει στην εμφύτευση, το πούμε έτσι, ανθρωποκεντρικού αθλητισμού σε χρόνια στιγνού επαγγελματισμού. Γιατί υπάρχουν διατυπώσεις από αθλητές ότι έχουμε φτάσει στα βιολογικά όρια μας, ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η παραζάλη του επαγγελματισμού. Υπάρχει βάσιμη προσδοκία να συμβεί αυτό μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ναι, με δύο λέξεις θα το πω. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μια ένωση η οποία λειτουργεί υπέρ του κεφαλαίου, δηλαδή συσσωρεύει όλα τα κεφάλαια και τα διανέμει μετά για το κεφάλαιο. Έτσι έχει εμπορευματοποιηθεί και ο αθλητισμός σε όλα τα επίπεδα, με όλα τα προβλήματα που βλέπουμε να εξελίσσονται μπροστά μας. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, έτσι ακριβώς όπως είναι δομημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα παρά μόνο να γίνουν ακόμα χειρότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δομημένη όπως τη ζούμε και τη βιώνουμε, με το χρήμα να καταλήγει στους ολίγους και η διανομή του χρήματος μετά σε εμάς που παράγουμε το προϊόν να γίνεται με τρόπο έτσι ώστε να έχουμε φτάσει σε επίπεδο φτωχοποίησης. Η ακρίβεια, οι πόλεμοι, οι ιδιωτικοποιήσεις στην υγεία, την παιδεία, η πράσινη ανάπτυξη κλπ. Είναι τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από την παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από την παρουσία αυτή δεν μπορούν να επιληθούν σε καμία περίπτωση αν δεν ανατραπούν αυτά τα δεδομένα. Και σίγουρα ο αθλητισμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι γιατί αφορά όλους μας, έτσι όλους τους ανθρώπους, που είτε έχουμε παιδιά, είτε οι ίδιοι βρίσκουμε ένα αποκούμπι λίγες στιγμές μέσα από την καθημερινότητά μας για να ξεσκάμε αθλούμενοι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι να μπορεί να προστατευτεί. Δυστυχώς, μέσα από τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καπιταλιστικού συστήματος, η εμπορευματοποίηση έχει φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα, με αποτέλεσμα ο απλός λαός, οι λαϊκές οικογένειες, οι λαϊκοί άνθρωποι να μην μπορούν να έχουν αυτό το χρήσιμο εργαλείο για τη ζωή τους. Δηλαδή, ένα κομμάτι αθλητισμού που θα έπρεπε να είναι, όπως λέγεται το ΚΚΕ, δωρεάν για όλους. Το έχω πει περισσότερες από μία φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ότι αθλητές, κυρίως την τελευταία 20ετία και νωρίτερα, αλλά κυρίως την τελευταία 20ετία που κορυφώθηκε αυτή η επαγγελματική παραζάλια, ας την πούμε έτσι, τονίζουν ότι έχουμε φτάσει στα βιολογικά όρια μας, θα πρέπει να γίνει κάτι για να μειωθούν οι ρυθμοί και ο αθλητισμός να αλλάξει ένα πλαίσιο τέλος πάντων. Ναι, αυτό λοιπόν είχα πει βεβαίως, αυτό πρέπει να γίνει. Είχα πει και εγώ ότι ηχεί αφελής αυτή η προσδοκία σε εποχές άκρα του επαγγελματισμού. Είναι έτσι λοιπόν, ε? Ηχεί αφελής μέσα από τη δομή αυτή που υπάρχει. Κοιτάξτε, η πίεση που υπάρχει προς τους αθλητές, οι οποίοι κάνουν πρωταθλητισμό σε πολλά επίπεδα. Ως αθλητές του κλασικού αθλητισμού, αθλητές ομάδων μπάσκετ, ποδοσφαίρου κλπ. Είναι τέτοια η πίεση που επιφέρει ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός έτσι ώστε να κάνουν πρωταθλητισμό ή τίποτα άλλο. Και μετά είναι και φαινόμενα που έχουν ξεσπάσει μέσα από αυτή την ιστορία, όπως για παράδειγμα το ντόπινγκ. Έχει γίνει όλη η ιστορία ένα πεδίο κέρδους για τους λίγους. Και αυτό προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, ότι όλος αυτός ο φαύλος κύκλος των επιχειρηματικών ομίλων που βρίσκονται πίσω από τον αθλητισμό, των χορηγών, των εταιριών που ζητούν ακόμα περισσότερο την αύξηση των κερδών τους και αυτό τους ενδιαφέρει και τη ζητούν μέσα από την απόδοση, την ακόμα καλύτερη απόδοση των αθλητών που είναι όντως στα όρια τους και αναγκάζονται ακόμα και πολλές φορές με ντόμπινγκ να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι καλύτερο και κάτι πιο υψηλό σε απόδοση. Με διακύβευμα την υγεία τους. Φυσικά. Έχουμε δει και παραδείγματα ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους, που ήταν χρήστες αυτών των ουσιών για να μπορέσουν να είναι πιο κοντά στον πρωταθλητισμό, γιατί αυτό επιτάσσει η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού. Δηλαδή, ο καπιταλισμός, έτσι όπως έχει μπει μέσα στον αθλητισμό, αυτό ακριβώς επιτάσσει. Μεγαλύτερο κέρδος για τις εταιρείες που διαχειρίζονται το κεφάλαιο του αθλητισμού. Τώρα, δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Υπάρχει μια πλήρης εγκατάλειψη, για να τα λέμε και όλα. Έτσι. Και είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ και το έχει θέσει πολλές φορές στο κόμμα μας. Αθλητικές εγκαταστάσεις. Έγιναν τόσες εγκαταστάσεις εδώ το 2004 την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Τι απέγιναν αυτές? Στήχιζαν, λέει, ακριβά στο κράτος για να μπορέσει να τις συντηρήσει και δεν είχαν και κανένα κέρδος. Είναι στην λογική κέρδος ωφέλους η όλη ιστορία. Συγγνώμη, συνάδελφε, όταν τις έκτιζαν, άλλα έλεγαν. Άλλα έλεγαν στον κόσμο, γιατί τότε υπήρχαν διθύραμβοι ότι οι Ολυμπιακοί έλεγαν ότι η κληρονομιά θα είναι σημαντική για τον ελληνικό αθλητισμό.
και πολλές από τις εγκαταστάσεις έχουν ρυπώσει ή εξαφανίστηκαν, τέλος πάντων. Ναι, έχουν ρυπώσει, έχουν εξαφανιστεί. Ο Άγιος Κοσμάς τι έγινε, για παράδειγμα, έτσι, μπήκε σε ένα πλαίσιο εκεί για να αυγατήσουν τα κέρδη τους οι μεγαλοεφοπλιστάδες και οι επιχειρηματίες. Δεν έχουν οι αθλητές να αθληθούν. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό και δεν υπάρχει καμία μέρημνα, κανένα ενδιαφέρον για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή όλα στην τύχη. Αλλά όταν έρχεται ο χρόνος, πρέπει αυτοί οι αθλητές που δεν έχουν καν τις εγκαταστάσεις για να προπονηθούν να είναι εντάξει στην απόδοσή τους, να είναι κορυφή, να χτυπάνε κόκκινο με τα επιτεύγματά τους και πάει λέγοντας. Αυτό είναι δυστυχώς έτσι. Και αν το πάρουμε και από την αρχή, ξεκινάει από τα σχολεία, όπου υπάρχει μεγάλη έλλειψη στους καθηγητές φυσικής αγωγής. Οι μαθητές δεν κάνουν με ασφάλεια, ούτε και με συνέπεια, τα μαθήματα αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Για να ξεδίνει και ο οργανισμός. Δεν μπορείς να είσαι 10 ώρες την ημέρα σε μια τάξη και το μόνο που θα κάνεις είναι να μαθαίνεις μαθήματα. Πρέπει ο οργανισμός λίγο να ανταπεξέλθει κιόλας, να αθληθείς, να ξεκουραστεί ο νους μέσα από τον αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για τη ζωή μας ο αθλητισμός. Και πάει λέγοντας το πώς είναι δομημένη η ιστορία, δηλαδή οι ομοσπονδίες που θα έπρεπε να δίνουν κάποια χρήματα στους αθλητές, στους αθλητές, στους συλλόγους, ή τουλάχιστον να υποστηρίζεται από το κράτος ο δωρεάν αθλητισμός, οι εξετάσεις που γίνονται. Δηλαδή, έχω το παιδί μου τώρα σε μια ομάδα ποδοσφαιρική και πρέπει να κάνει τις καρδιολογικές εξετάσεις και παθολογικές για να μπορεί να συμμετάσχει με ασφάλεια το παιδί στην ομάδα την ποδοσφαιρική, την ομάδα μπάσκετ ή σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Θα πρέπει να πληρώσω εγώ ως γονιός από την τσέπη μου, γιατί δεν υπάρχει κρατική μέρημνα να πηγαίνουν τα παιδιά μας δωρεάν να κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Και βέβαια μετά, μην πάμε μακριά, και άλλα έξοδα, να πάρεις την ένδυση, να πάρεις παπούτσια, δηλαδή όλα αυτά. Θα μπορούσε μέσα από μια σοβαρή, έναν σοβαρό σχεδιασμό, κρατικό σχεδιασμό, να δοθεί το δικαίωμα στα παιδιά και σε όλους τους πολίτες της δωρεάν άθλησης, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο το έχουν τελείως πετάξει στην άκρη και λειτουργεί και αυτό με τα δεδομένα. Έχεις, μπορείς, αν δεν έχεις, κόψε το λαιμό σου. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν ο αθλητισμός να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο ακόμα και στο ερασιτεχνικό του στάδιο, στο κομμάτι της λογικής της επένδυσης. Αν κάποιος επιχειρηματίας θέλει να βάλει σε μια μικρή ομάδα κάποια χρήματα, έχει καλώς. Ιδάλλως από μόνοι μας να γυρίζουμε τη στρόφιγγα και πάει λέγοντας. Ρεαλιστικά σκεπτόμενοι, ρωτάμε, είναι αναστρέψιμη αυτή η πραγματικότητα και πώς? Με βάση τα δεδομένα του καπιταλιστικού συστήματος και της παρουσίας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπως λειτουργεί, ως λίκνο του καπιταλισμού, δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτό να αλλάξει. Ακριβώς, και θέλω εδώ να πω κάτι. Εδώ και ένα μήνα που κάνω αυτό το ρεπορτάζ, συνάδελφε Νίκο Αγγελίδης, ο μόνος που λες όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εξανθρωπίσει, τέλος πάντων, τον επαγγελματικό αθλητισμό, γιατί είναι μέρος του προβλήματος. Ευρωβουλευτές, υποψήφιοι ευρωβουλευτές από πολλούς άλλους χώρους είπαν ότι υπάρχει η πρόθεση, η διαπρόθεση, η οποία είναι αλήθεια ότι διατυπώνεται σε θεωρητικό επίπεδο από ευρωβουλευτές εντός του Ευρωκοινοβουλίου για να αλλάξει κάτι. Σε θεωρητικό επίπεδο για να κερδίσουν ακόμα περισσότερα χρήματα οι επιχειρηματικοί όμοιοι, έτσι. Δηλαδή, πώς θα εξανθρωπιστεί η ζωή μας όταν η δομή, και το επιμένω να το λέω αυτό, είναι ακριβώς αυτή. Όταν δεν έχει δικαίωμα ο πολίτης αυτού του τόπου. Και να σου πω κάτι, για να μην μπερδευτούμε, δεν είναι άμυρη και εδώ η πολιτική ηγεσία, η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, της υποτιθέμενης αντιπολίτευσης, τα αστικά κόμματα. Συνυπογράφουν όλη αυτή την ιστορία που μας έρχεται από την Ευρώπη και την εφαρμόζουν και εδώ και γίνεται κομμάτι της ζωής μας. Αλλά πώς είναι δυνατόν να συζητάμε ότι αυτό το πράγμα θα αλλάξει με θεωρίες και αερολογίες και μπούρδες, όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή πρόθεση να δοθεί δωρεάν αυτό το αγαθό στους πολίτες για να μπορούν να ανασάνουν? Και όταν δεν έχεις τη δυνατότητα πλέον να πας ούτε στο σούπερ μάρκετ μετά τις 10-15 του μήνα αφού έχεις πληρωθεί για να πάρεις τα βασικά αγαθά, και όταν δεν έχεις το δικαίωμα ανοίγοντας το λογαριασμό ενέργειας και ηλεκτρικού ρεύματος να πληρώσεις, γιατί δεν γίνεται, δεν φτάνουν τα χρήματα. Μια στιγμή. Εδώ έχουμε το ζητούμενο, είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Και αυτό που θέτω εγώ σε ερέθισμα είναι αν και πώς μπορεί να γίνει, μ' αρέσει αυτή η έκφραση, πιο ανθρωποκεντρικός ο επαγγελματικός αθλητισμός. Είπαμε λοιπόν ότι αυτό είναι του άλλου. Αυτό και σου λέω τα παραδείγματα αυτά, έτσι. Επαγγελματικός αθλητισμός, όταν δεν έχουμε να πάμε με βενζίνη τα παιδιά μας για μπάλα και σκεφτόμαστε πλέον, έτσι όπως έχει αφήσει το στίγμα της η ακρίβεια, για το πού μπορούμε να κινηθούμε και να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι πολύ απλά και καθημερινά θα έπρεπε να είναι. Άρα τι συζητάμε όταν ανατρέπεται όλο αυτό το κομμάτι και λέμε ότι εμείς μέσα από αυτή την ανατροπή θα μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε τις θήκες και κοροϊδεύουν τον κόσμο? Να δοθεί το δικαίωμα στο λαό να αθληθεί δωρεάν, γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας όλων. Ευχαριστώ, καλημέρα.